Αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις και τα γραφειοκρατικά προβλήματα 16 μήνες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, που μόλις 5 από τους 1.400 φακέλους για στεγαστική συνδρομή έχουν λάβει έγκριση, ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης ανακοίνωσε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση νομοθετικές ρυθμίσεις και νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτηρίων με ολιστικό, όπως τόνισε χαρακτήρα, δεσμευόμενος ότι τα ζητήματα που καταγράφονται θα επιληθούν. Θα αντιμετωπίσουμε συνολικά το πώς θα αποζημιώνονται, πώς θα αξιολογούνται μέσω μιας συνολικής μεταρρύθμισης στον τρόπο χορήγησης στεγαστικής συνδρομής αλλά και στον τρόπο έκδοσης των αδειών επισκευής. Και πιστέψτε με, πλέον είμαστε έτοιμοι. Μέσα σε ένα από τα επόμενα Υπουργικά Συμβούλια θα καταθέσουμε συνολικά την πρότασή μας. Σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου προς τον Υφυπουργό, ο ίδιος μίλησε για ένα πλέγμα δυσκολιών και γραφειοκρατίας που κρατάει σε κατάσταση ομοιρίας τους πληγέντες, ζητώντας να απλοποιηθεί η διαδικασία για τα κτίρια με ελαφρές ζημιές, να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο με ένταξη ελεύθερων επαγγελματιών για να μπορέσουν να προχωρήσουν γρηγορότερα οι φάκελοι, όπως επίσης όσοι επισκέβασαν με δικό τους κόστος σπίτια ή καταστήματα που είχαν κριθεί κίτρινα, χωρίς υποβολή φακέλου, προκειμένου να τα λειτουργήσουν άμεσα και να μην περιμένουν τις χρονοβόρες διαδικασίες, να μπορέσουν να τα χαρακτηρίσουν και πάλι πράσινα. Να μην χρειάζεται η ίδια διαδικασία, αλλά να είναι απλούστερη, με την ευθύνη κυρίως του ιδιώτη μηχανικού. Να είστε σίγουροι ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουμε και θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο σε ένα από τα επόμενα Υπουργικά Συμβούλια, θα βάλουμε, η αλήθεια είναι, μέσα τους ιδιώτες μηχανικούς, ώστε να έχουν έναν ενεργό ρόλο, ώστε να ξεμπλοκάρουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο κύριος Κεγκέρογλου ζήτησε επίσης την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, το πρώτο δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, καθώς και του ιστορικού διατηρηταίου σχολείου Θραψανού, επισημένοντας ότι 16 μήνες μετά μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Θα πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις εάν θα κατεδαφιστούν ή όχι. Θα πρέπει να ακουστεί η τοπική κοινωνία για τον τόπο που θα γίνουν τα νέα σχολεία, μιας και υπάρχει πρόταση με βάση τη ρίση του Πρωθυπουργού να κάνουμε τον τόπο καλύτερο, να μετακινηθεί το ένα από τα δύο σχολεία προκειμένου να γίνει πνεύμονας μέσα στην πόλη. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας στην απάντησή του ανέφερε ότι το θέμα της σχολικής στέγης ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων. Δεσμεύτηκε όμως ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει όποια χρηματοδότηση χρειαστεί, ότι εξελίξεις θα υπάρξουν σύντομα και για το σχολείο του Θραψανού και πως ο Δήμος θα λάβει άμεσα νέα χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ. Νομίζω ότι είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής. Η χρηματοδότηση θα υπάρξει από οποιονδήποτε αποφασιστεί τελικά, αλλά είμαστε στην οριστική διευθέτηση του ζητήματος για τις νέες σχολικές μονάδες.